Μεταξύ άλλων, το Υπουργικό Συμβούλιο Γιάννη ενέκρινε τα νομοσχέδια για το ΠΟΤ ενέσχεσης του Προέδρου της Δημοκρατίας, του Μελών του Υπουργικού Συμβουλίου, για τους βουλευτές και άλλους ανεξάρτητους αξιωματούχους. Τα νομοσχέδια προβλέπουν τη δημιουργία ειδικής επιτροπής ελέγχου των στοιχείων, τα οποία, όπως προβλέπετε, θα δημοσιεύονται με δηλώσεις περιουσίας. Η επιτροπή αυτή θα αποτελείται από ελεγχτές, τους οποίους θα διορίζει η ειδική κοινοβουλευτική επιτροπή που έχει συσταθεί στη Βουλή. Παράλληλα, το Υπουργικό Συμβούλιο διόρισε ως νέο δανειστικό επίτροπο τον κύριο Νούφριο Κουλά. Όλη τώρα αφορά στο πλαίσιο του προϋπολογισμού για το 2014, αλλά και στη βάση του σημειώματος του Υπουργείου Οικονομικών για δημοσιονομική περισυλλογή στις υπηρεσίες του Δημοσίου, που πρόσφατα αυτή μας αποκάλυψε ο Αντένα, αποφασίστηκε, όπως ο Υπουργός Χαρή Γεωργιάδης εξετάσει το θέμα με κάθε ένα των Υπουργείων ξεχωριστά, με στόχο τον περιορισμό των δαπάνων. Σύμφωνα με τον Υπουργό Οικονομικών, ο προϋπολογισμός του 2004 θα είναι σιδά μειωμένος κατά 11 ποσοστιαίες μονάδες λόγω των πολιτικών και των μέτρων του μνημονίου. Για τα δύο μέτρα της μηχανογράφησης, δηλαδή των δικαστηρίων και της ηλεκτρονικής δικαιοσύνης, ετοιμάζεται ήδη συγκεκριμένη εισήγηση, η οποία θα υποβληθεί και στο ανώτατο δικαστήριο, για να συζητήσουμε τις λεπτομέρειες της κατά τρόπον ώστε αυτή να μπορεί να εξυπηρετήσει όσο το δυνατόν καλύτερα την επιτάχυνση της δικαιοσύνης.